να σταματήσει αυτό το έσχος των ελαστικών σχέσεων εργασίας και όσοι εργάζονται ελαστικά να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το δεύτερο είναι ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων που από ό,τι φαίνεται περπατάμε στην ίδια ρότα με μειωμένους προϋπολογισμούς τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 20 πάλι τα ίδια θα έχουμε. Το τρίτο είναι τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με μαζικές προσλήψεις και επίσης άλλα ζητήματα όπως να ανοίξουν όλες οι αίθουσες χειρουργείων, η ΜΕΘ, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό. Ταυτόχρονα εμείς ως σωματείο έχουμε ζητήσει συνάντηση και από την υγειονομική περιφέρεια αλλά και από το Υπουργείο Υγείας. Η συνάντηση με την υγειονομική περιφέρεια για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι αύριο στις 11 η ώρα. Το ζητήσαμε εδώ και αρκετές μέρες και μετά από δύο αναβολές, γιατί είχαμε διάφορα κολλήματα, θα γίνει αύριο στις 11. Τι ζητάμε αύριο? Να μην απολυθεί κανείς από τους επικουρικούς που απολύονται μεθαύριο 30 του μήνα. Θα σας πω τι είπε ο Υπουργός. Δεύτερον, οι 280 καθαριστές που λύγει η σύμβασή τους, που απολύονται 31 Δεκέμβρη, να μην απολυθεί κανένας. Απολύτως κανένας. Η όποια ρύθμιση πάει να γίνει, είτε μέσω κριτηρίων ΑΣΕΠ, είτε μέσω παράτασης, είτε ξέρω με οποιοδήποτε τρόπο, εμείς σταθερά ζητάμε αυτό το οποίο εδώ και χρόνια έχουμε δει ότι είναι η καλύτερη λύση, μονιμοποίηση των υπηρετούντων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί εκπληρώνουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτά θα διεκδικήσουμε αύριο με αιχμή αυτό το πράγμα, δηλαδή τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.